Ξύπνα επιτέλους, Μίμη. Όχρε, μαμά, άσε με λίγο ακόμα. Ο ήρωάς μας είναι ο Μίμης. Πηγαίνει στη τρίτη τάξη και για άλλη μια φορά δεν έχει όρεξη να πάει σχολείο. Πάλι ξενύχτησες παίζοντας τον υπολογιστή. Ο Μίμης σηκώνεται από το κρεβάτι χωρίς ενέργεια και αρχίζει να ετοιμάζεται. Γεια σου, Μίμη, το πρωινό είναι έτοιμο. Τι είναι όλα αυτά? Μίμη, το σοκολατούχο γάλα και το κρουασάν μπορείς να το τρως μια φορά την εβδομάδα. Είναι προτιμότερο να τρώμε πιο υγιεινά. Ένα τόστ και ένα ποτήρι φυσικός χυμός θα σου δώσουν ενέργεια για το υπόλοιπο της ημέρας. Εμένα δεν μου αρέσουν αυτά. Παίρνω τη ζάδα μου και φεύγω. Σήμερα θα μάθουμε την προπαίδεια του 5. Τι ακούγεται σαν τρακτέρ? Μίμη, πάλι κοιμάσαι? Μα κυρία, είμαι κουρασμένος, δεν χόρτασα ύπνο. Ο Μίμης ανοίγει την τσάντα του για να πάρει το κολοτσιό του και δυσανασχετεί. Σιγά μη φάει το μήλο, θα πάω να πάρω πατατάκια που είναι πολύ πιο νόστιμα. Είσαι άρρωστος? Δεν ξέρω, κυρία, πονάει η κοιλιά μου, πονάει πολύ. Μα επιτέλους, τι σας δίνουν να φάτε σε αυτό το κυλικείο? Τι συμβαίνει? Κυρία, πονάω. Πονάω πολύ, καίγεται η κοιλιά μου. Κάτι έφαγες και σε πείραξε? Αυτό αποκλείεται, κυρία, διαλέγω πάντα τα καλύτερα. Δεν μπορώ σήμερα, παιδιά, δεν έχω όρεξη. Το εξαντλητικό ωράριο του σχολείου τέλειωσε και ο Μίμης γυρνάει στο σπίτι. Μίμη, γύρισες. Πώς ήταν η μέρα σου στο σχολείο? Ήμουν κουρασμένος και το μόνο που ήθελα ήταν να πάω να κοιμηθώ. Είμαι σίγουρη πως το σημερινό φαγητό μας θα σου δώσει αρκετή ενέργεια. Σπανακόριζο, αφού ξέρεις πόσο μου αρέσει η πίτσα. Μανατόψτα! Τσακνιόμπτο, φουτιούνι, σπρακπατά, ον τέπακ, μίσκ, σοφ, σελόπ, μπίφε! Χαλιάγαν τσίσουλ, μάνι, μόγω σύντον, και χαλιάν, κεν, τσάγκτομ, δεγεστά! Γυρνώντας στο δωμάτιο του να διαβάσει, βρήκε στη τσάντα του την πρόσκληση για γενεθλίου του φίλου του. Μα πώς το ξέχασα, να διαβάσω γρήγορα να προλάβω το πάρτι. Να ζήσεις, να ζήσεις και χρόνια πολλά, μεγάλος να γίνεις με άσπρα μαλλιά. Παντού να σκορπίζεις τις γνώσεις ο φως και όλοι να λένε να ένα σοφός. Από γλυκά, τι λιγουδιές που είναι αυτές, θέλω να τα φάω όλα. Ουφ, έσκασα. Γυρνώντας στο σπίτι, πονούσε η κοιλιά του Μίμη. Η μητέρα ανήσυχη, καλεί το γιατρό. Ναι, γεια σας, είμαι η μητέρα του Μίμη. Μπορείτε να περάσετε από το σπίτι, να εξετάσετε το μικρό γιατί πονάει η κοιλιά του? Λίγα λεπτά μετά ο γιατρός φτάνει στο σπίτι. Για περιέγραψε, Μίμη, πώς ήταν η μέρα σου σήμερα. Άκου να δεις λοιπόν, Μίμη. Η διατροφή που ακολούθησες μέχρι σήμερα σε έφερε σε αυτή την κατάσταση. Από εδώ και πέρα και για να μην σε ξαναπονέσει η κοιλιά σου, θα πρέπει να ακολουθήσεις παρακάτω συμβουλές. Το πρωινό είναι το σημαντικότερο γεύμα της ημέρας. Δεν ξεχνάμε να παίρνουμε μαζί μας στο σχολείο κολατσιό.
Θυμάμαι τα σπιτικά φαγητά, αποφεύγουμε τα έτοιμα παρασκευάσματα. Επιλέγουμε συχνά να τρώμε φρούτα εποχής. Τρώμε μεσογειακά, δηλαδή προτιμούμε λαδερά φαγητά και λαχανικά. Τα όσπρα είναι πολύ θρεπτικά. Προτιμάμε το ελαιόλαδο στα φαγητά μας. Τρώμε συχνά ψάρι και μειώνουμε την ποσότητα του κρέατος. Επιλέγουμε να τρώμε γαλακτοκομικά προϊόντα. Η κατανάλωση των υλικών πρέπει να γίνεται με μέτρο αν θέλουμε μια ισορροπημένη διατροφή και δόντια χορσιριδόνα. Φεύγουμε τα αναψυκτικά, επιλέγουμε φρέσκους κοιμούς φρούτων. Πίνουμε πολύ νερό. Δεν τρώμε βιαστικά, απολαμβάνουμε το φαγητό μας. Επιλέγουμε τη γυμναστική, αθλούμαστε συχνά. Manamana.